Δεν όμως ότι εν ώψη της 17 Νοέμβρη πάνε προς χίλια. Αυτή ήταν η πορεία των πραγμάτων όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έμαθα ότι αυτό είναι μια κακή συνήθεια. Να πηγαίνουμε δηλαδή με καταλήψεις μέχρι το να φτάσουμε στο Πολυτεχνείο. Αλλά φέτος ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς. Γι' αυτό το μεσημέρι στη Βουλή, κύριε Οικονομέα, θα προσθέσω σε αυτά που λέει το Προεδρικό Διάταγμα περί αναπλήρωσης των ωρών και άλλα. Δηλαδή, ούτε ώρα, ούτε εβδομάδα, ούτε μέρα δεν θα χαθεί από την εκπαιδευτική διαδικασία. Και το Σάββατο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, τι θα γίνει. Και το Σάββατο και η. Πάσχα, Χριστούγεννα. Και τα Χριστούγεννα και η πενθήμερη εκδρομή και το Πάσχα. Τι δηλαδή, απειλείτε ότι θα κόψετε την πενθήμερη εκδρομή επειδή γίνονται καταλήψεις. Όσες μέρες χαθούν, θα καλυφθούν μέσα από τις δυνατότητες που δίνουν αυτές οι μέρες της σχόλης. Ναι. Το έλεγε ο νόμος ήδη, έτσι δεν είναι. Έλεγε ο νόμος, ενημερώθηκα ότι έλεγε ο νόμος για τις διακοπές του Πάσχα. Ενώ ο προηγούμενος νόμος έλεγε για όλα αυτά που σας λέω. Θα επαναφέρω τον προηγούμενο νόμο. Θεωρείτε, Υπουργέ, ότι υπάρχει πίσω από αυτό και πολιτική υποστήριξη αυτών των κινητοποιήσεων? Εμείς, κοιτάξτε, κρατάμε πολύ μεγάλη απόσταση από τις κινητοποιήσεις. Γιατί εδώ έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα, έτσι. Μια ανακοίνωση στην Ελλάδα, ΣΥΡΙΖΑ, την είδατε χθες? Βεβαίως τα είδα. Επειδή κρατάμε εμείς πολύ μεγάλη απόσταση από αυτά και επειδή, όπως διευκρίνησα εχθές, η δικαιοσύνη λειτουργεί στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας της. Δεν υπάρχει δική μου επιστολή ή τηλέφωνο προς την κυρία Κοντζαμάνη. Η κυρία Κοντζαμάνη λειτουργεί. Για τη εισαγγελική παρέμβαση, λέτε. Βέβαια. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, ως Υπουργός Παιδείας πρέπει να πάρετε μία θέση. Το μόνο που έκανα εγώ, πώς είπατε. Ως Υπουργός Παιδείας πρέπει να πάρετε μία θέση. Καταδικάζω κάθε ενέργεια υποκίνησης. Ανοιχτά και απερίφραστα. Κάθε ενέργεια, γι' αυτό και όταν έμαθα ότι υπάρχει site με το όνομα Γιάννης Γεωργίου και με έναν τίτλο Πανελλήνια η κίνηση για καταλήψεις για να μην εφαρμοστεί η απόφαση, λέει, η αποφάση του συστήματος, κάτι τέτοιο. Πήρα αμέσως τον κύριο Σφακιανάκη τηλέφωνο. Αν είναι μαθητής, έχει καλώς. Αν είναι μεγαλύτερος, είναι υποκινητής. Έχουμε θέμα. Και γι' αυτό, μόλις βγήκαν ανακοινώσεις των νεολαίων εχθές, έσπευσα αμέσως να καταδικάσω κάθε παρέμβαση άλλου έξω από τη μαθητική κοινότητα στη μαθητική κοινότητα. Μισό λεπτό. Αποδεχτεί ότι ο Σφακιανάκης μπει να ψάξει αυτό τον Γεωργίου, όπως τον είπατε, και βρει ότι είναι ο Καμπουράκης, ο οποίος δεν είναι μαθητής. Έχει ποινικές... ότι είναι ο Καμπουράκης που δεν είναι μαθητής. Ναι. Όλη η ελληνική κοινωνία πρέπει να το ξέρει αυτό. Να το ξέρει απλώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είμαι εισαγγελέας εγώ. Εγώ είμαι υπουργός παιδείας. Ως υπουργός παιδείας καταδικάζετε τις υποκινήσεις. Σωστό, όλοι τις καταδικάζουμε. Όχι. Τις υποκινήσεις, ακούστε, είτε είναι από υποκινητές ελεύθερους σκοπευτές, είτε είναι από νεολαίες που βγαίνουν και κάνουν και δηλώσεις. Το καταλαβαίνω, καταδικάζετε τις υποκινήσεις. Είτε είναι ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, ο οποίος μας είπε, ενώ από ό,τι μαθαίνω νοσηλευτής. Ο νοσηλευτής ήταν εκπαιδευτικός ή είναι εκπαιδευτικός. Βγαίνει και λέει, πού την ξέρει την παιδαγωγική αυτός. Βγαίνει και λέει ότι οι κινητοποιήσεις αυτές κάνουν καλύτερους τους μαθητές. Τους κάνουν καλύτερους μαθητές. Είδα τίτλο τέτοιο σχετικό εχθές. Αν το είπε, είναι καταδικαστέο και αυτό. Και πρέπει αυτά να τα αποσύρει και να τα σκέφτεται πριν τα παίρνει ως αποφάσεις ή ότι τα κάνει ως δηλώσεις. Καλά, συγγνώμη, τι σχέση έχει αν ήταν νοσηλευτής ή εκπαιδευτικός στο πρόεδρο? Το ψηφίσανε άνθρωποι. Ένας εκπαιδευτικός που έχει κάνει την παιδαγωγική. Δεν μπορεί να έχει άποψη. Δεν μπορεί να έχει άποψη όσο και να διαφωνεί κανείς. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Καθένας που έχει άποψη για οτιδήποτε συμβαίνει με τα παιδιά θα μας λέει την άποψή του. Και αν έχει δημόσιο ρόλο θα τη λέει και με δυνατή φωνή. Μα εκπαιδευτικός είναι. Υπουργέ μου, δύο λεπτά. Υπουργέ μου, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι, γιατί εάν ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ δεν μπορεί να κάνει μια δήλωση διότι ήταν νοσηλευτής και ο υπουργός παιδείας δεν μπορεί να κάνει δήλωση για την παιδεία γιατί ήταν δικηγόρος. Σοβαρά μιλάτε. Καλά, εδώ αστοχήσατε. Δοκάρι και έξω, κύριε Καμπουράκη. Γιατί είναι και εκπαιδευτικός. Εγώ είμαι και καθηγητής. Αλλά ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, ο οποίος έχει την ευθύνη των κινητοποιήσεων για τους καθηγητές και απόλυτα νομιμοποιημένος ο ρόλος του, τον σέβομαι, τον τιμώ, είναι συνομιλητής του Υπουργείου και είναι... Άρα εντάξει, ως πρόεδρος ΟΛΜΕ μπορεί να κάνει μια δήλωση. Όχι. Θα μας πει ο πρόεδρος ΟΛΜΕ πώς γίνεται ένας μαθητής καλύτερος. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κύριε Υπουργέ, η άποψη αυτή μπορεί να μας βρίσκει για εμάς αντίθετους, αλλά μπορεί να αμφισβητήσετε ότι ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ μπορεί να έχει μια άποψη? Όχι, άποψη να έχει, αλλά πώς γίνεται καλύτερος ένας μαθητής δεν το ξέρει. Ένας μαθητής γίνεται καλύτερος κατά την κοινή λογική, έχοντας ένα καλύτερο σχολείο, το έχει όσο μπορούμε να το έχει αυτή τη στιγμή και έχουν δίκιο εδώ να μιλάνε για κενά. Εντάξει, οι μαθητές λένε ότι δεν κάνουν απλώς χαβαλέ όταν κάνουν καταλήψεις, υπάρχουν κενά και υπάρχουν προβλήματα. Δεν θα μας γράψει και κείμενο για την κατάληψη ως παιδαγωγική μέθοδο? Αφήστε αυτά τα πει ο κ. Μπαμπινιώτης, κανένας άλλος. Ναι, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων.
Τι τέλος πάντων, όλοι δίκιο. Δεν γίνεται. Πρώτα στον να το ψηφίσαν οι καθηγητές, κύριε Υπουργέ. Κάποιοι έχουμε δίκιο και κάποιοι δεν έχουμε δίκιο. Δεν μπορείτε εσύ. Έχουμε όλοι δίκιο. Λεφτά. Δεν μπορεί όμως εσύ ως υπουργός να κρίνεις για ποια θέματα ο πρόεδρος δεν δικαιούται να μιλάει και για ποια θέματα δεν δικαιούται να μιλάει. Για όποια θέλει. Άρα λοιπόν. Για όποια θέλει. Για τα παιδαγωγικά θέματα ας κρατάμε όλοι μικρότερο καλάθι. Ας είμαστε πιο σοβαροί. Τώρα, όλο αυτό, Υπουργείο, πώς το κύκλωσες, πώς ναι, πήγες από τον νοσηλευτή στον πρόεδρο Σολμέ και στην άποψη αυτό, δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Απ' αλλά... την άλλη, εμείς λέμε, καμία παρέμβαση στη μαθητική κοινότητα στους μαθητές. Από κανέναν, ούτε από εμάς. Μισό. Ερώτηση, ευθεία ερώτηση και θέλω ευθεία απάντηση, ως συνήθως. Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει, είναι ο υποκινητής των καταλήψεων? Δεν μπορώ να το πω, δεν το γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι η νεολαία ενός κόμματος, εγώ δεν το κατονομάζω, έβγαλε χθες ανακοίνωση για την οποία έκανα δήλωση εχθές στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και την επαναλαμβάνω σήμερα. Κανένα κόμμα, καμία νεολαία κόμματος δεν έχει δικαίωμα να καθορίζει αποφάσεις άλλων. Και δεν το κατονομάζετε, αφού η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εννοείστε. Οι μαθητές αποφασίζουν μόνοι τους. Αυτή είναι μια πολύ καλή πρακτική, ένας καλός κανόνας. Όλοι μας μακριά από αυτό. Μια και λέμε είπα, λοιπόν για μαθητές. Ακούστε κύριε Οικονομέα, τι είπα. Δεν είπα καλές ή κακές καταλήψεις. Είπα ότι υπάρχουν δημοκρατικά δικαιώματα και είναι μια δημοκρατική χώρα αυτή. Αλλά είπα ταυτοχρόνως ότι ό,τι ορίζει ο νόμος θα εφαρμοστεί και αν ο νόμος δεν φτάνει, θα τον κάνουμε καλύτερο. Άρα δηλαδή θα καλυφθούν όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες. Μιλάτε για τις χαμένες ώρες τώρα. Ξέρετε ότι έχουμε χαμένες ώρες από τα κενά. Το ξέρετε καλά. Θα προσθέτουμε και άλλες χαμένες ώρες κατά βούληση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εσείς είπατε ότι δεν έχετε χρήματα για να καλύψετε τα κενά ή να διορθώσετε τα προβλήματα. Ναι. Δεν υπάρχουν. Γυρίζουμε χρήματα. Πάλι στο δεν υπάρχει άλλο. Κοίταξε, εγώ την αλήθεια πρέπει να λέω. Τι λέω, λέω ψέματα. Όχι, ρωτάω. Είναι, για... Στην εκπομπή σας το έχω πει ότι είχα ζητήσει 16.500 εκπαιδευτικούς αναπληρωτές, πήραμε 16.000, ξεκινάγαμε με 500 κενά, τα οποία με παρεμβάσεις αιτήσεις συνταξιοδοτήσεων που έχουν γίνει μετά ή άδειες άνευ αποδοχών και λοιπές μορφές αποχής από τα καθήκοντα του καθενός, φτάσαμε σε ένα αριθμό που μας επιτρέπει να πούμε ότι τα κενά για την επάρκεια, όχι για την πυρότητα που είναι περισσότερα, για την επάρκεια είναι 1.500. Και δεν έχουμε να τα καλύψουμε. Δεν υπογράφω τις συνταξιοδοτήσεις. Όποιος έκανε αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 31η Οκτώβου δεν θα φύγει, θα περιμένει μέχρι το καλοκαίρι να φύγει. Θα πάρουμε πίσω από τους φορείς που έχουμε κάνει αποσπάσεις περίπου 200. Αυτός ο αριθμός μας φτάνει στους 400. Θα μας μείνουν 1.100 κενά. Θα πρέπει να τα συμπληρώσουμε. Πώς θα τα συμπληρώσουμε? Αναζητούμε μεθόδους. Σήμερα είμαι με άλλον συνάδελφο υπουργό σε μία επαφή, του έχω στείλει επιστολή από χθες. Μήπως και τις επόμενες μέρες ανακοινώσω έναν αδάπανο τρόπο. Είχα πει σήμερα, αλλά δεν είμαι έτοιμος. Γιατί χθες πήρε την επιστολή ο συναρμόδιος υπουργός και δεν μου έχει απαντήσει. Ποιος είναι? Αφήστε να το ανακοινώσω όταν είναι κάτι έτοιμο. Τώρα ναι. Δεν είμαι έτοιμος, κύριε Καμπουράκη. Ναι. Θα είμαι τις επόμενες ώρες ή αύριο. Ξέρω. Αδάπανο. Ναι, αδάπανο. Δηλαδή, πόσο εθελοντικά. Δεν υπάρχουν δυνατότητες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Πραγματικά δεν υπάρχουν δυνατότητες. Να μας δοθεί ούτε μία θέση ακόμη. Πραγματικά δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι, Υπουργέ. Πολύ το φαινόμενο. Προσπάθεια να μας βοηθήσει. Έτσι, και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε από εκεί. Πιστώσεις θα μπορούσαν να βρεθούν, λέει ο κύριος Σταϊκούρας, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα λόγω των περιορισμών για τις δημόσιες θέσεις να κάνουμε άλλες προσλήψεις αναπληρωτών. Άρα θα πρέπει να λειτουργήσουμε εκ των ενόντων, κύριε, και εγώ δεν ντρέπομαι να τα πω αυτά. Είναι η αλήθεια. Είσαι κυνικός όταν λες την αλήθεια με έναν τρόπο που σε αποστασιοποιεί από τα καθήκοντά σου. Δηλαδή, και τι να κάνω. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι το παλεύω. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Όταν λέτε αδαπάνω, εννοείται σε εθελοντική βάση, πώς το σκέφτεστε? Ναι, και το στοιχείο του εθελοντισμού παίζει. Ναι, υπάρχει αυτό. Δεν μου λέτε, κύριε Υπουργέ, εξακολουθεί να ισχύει το φαινόμενο, γιατί δεν έχω στοιχεία τα τελευταία χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί να έχουν αποσπαστεί σε πολιτικούς, σε άλλους φορείς, άσχετους με την εκπαιδευτική διαδικασία και έτσι υπάρχουν να δημιουργούνται. Υπάρχουν 2.400, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, δεν είχα πρόχειρη την απάντηση στο ερώτημα, που στελεχώνουν 192 φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Αρχεία, Βιβλιοθήκες, Εθνική Βιβλιοθήκη. Λίγο πολύ αυτή είναι απαραίτητο όμως για αυτούς τους φορείς. Δεν γίνεται. Αν φύγουν από εκεί, πάνε αυτοί οι φορείς. Εγώ ρώτησα για άλλους, για γραφεία πολιτικών, κομμάτων, εκκλησία. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί.
Γιατί μιλάγαμε για 5.000 πριν από λίγα χρόνια. Παραγία βοήθεια, τι είναι αυτά που λέτε. Πριν από λίγα χρόνια, επί Διαμαντοπούλου, μιλάγαμε για 5.000. Γι' αυτό σας είπα αν τους πήρατε πίσω στις δουλειές τους. Αποκλείεται και τότε να ήταν 5.000 σε πολιτικούς. Αποκλείεται. Να σας πω τώρα. Ωραία, ωραία. Να σας πω τώρα. Μιλάμε για 100-150 άτομα, max. Σας άκουσα χθες, Υπουργέ, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Πού ήταν, κάπου μιλήσατε χθες, στο Εθνικό Συμβούλιο. Είχαμε το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, συγγνώμη. Μετά από τρία χρόνια. Μετά ωραία. Από τρία χρόνια το ξαναθέσαμε σε λειτουργία και τους είπα εκεί, επειδή οι δηλώσεις Φορτσάκη ήταν νοπές, ότι δεν έχουμε προσωπικό, έχουμε πολλές μεταγραφές. Και μας είπαν και τα κόμματα, αλλά και πολλοί φορείς, ότι υπάρχουν πρόβλημα με τα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ με το μεγάλο αριθμό. Είπα κάτι που είπα και στους Κοσμήτερους και στον Πρίτανη του Πολυτεχνείου τη Δευτέρα. Εάν διαμαρτύρεστε για τον αριθμό των φοιτητών, να καθορίσετε εσείς τον αριθμό των φοιτητών από πέρσι, από του χρόνου. Και μάλιστα στις 18 του μηνός. Συγκαλείται το ειδικό τμήμα του Συμβουλίου Εθνικής Παιδείας που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή ΤΕΗ και Πανεπιστήμια, ένα κοινό όργανο δύο τμήματων του Εθνικού Συμβουλίου, για να συζητήσει αυτή την πρόταση. Εδώ λέει νέες αλλαγές στα σχολεία και στον αριθμό των εισακτέων. Ο ελεύθερος τύπος το έχει πρώτο θέμα. Ισχύει. Και τι είπατε? Λέει, ο ελεύθερος τύπος έχει πρώτο θέμα, νέες αλλαγές στα σχολεία και στον αριθμό των εισακτέων. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας? Ισχύει. Όχι. Εμείς είπαμε, αυτό μπορεί να λέει ο ελεύθερος τύπος. Λέω, είπαμε ρε, ότι το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας θα συζητήσει την πρότασή μου. Αυτό εδώ. Να καθο... Ποιο? Η Εφημερίδα των Συντακτών, δραστική μείωση εισακτέων στα ΑΕΗ. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Είπα ότι να πάρουν τα πανεπιστήμια και προφανώς τα ΤΕΗ. Προφανώς εμήνευσαν αυτό που είπαν. Ναι. Προφανώς εμήνευσαν. Θα γίνει συζήτηση στις 18 του μηνός. Θα το πω και στη Βουλή σήμερα. Και θα ασκήσω σχετική νομοθετική. Ωραία. Ερώτηση άλλη. Στο... Ναι. Ακούστε, δεν μπορεί να λέτε, δεν μπορεί να λένε πολύ μεγάλος αριθμός των φοιτητών, αλλά δεν θέλουμε εμείς να καθορίζουμε τον αριθμό. Πάρτε το σύστημα που θα δείτε. Πρέπει σε συνεννόηση με το Υπουργείο να καθοριστεί ο αριθμός όμως. Η Πολιτεία παίρνει αποφάσεις σταθμίζοντας τις δυνατότητες των Πανεπιστημίων και των ΤΕΗ από τη μία και από την άλλη τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικογένειας. Εάν θέλουν να αποφασίσουν τα πανεπιστήμια μόνα τους, ας πάρουν την αρμοδιότητα για να αντιμετωπίζουν αυτά την ελληνική κοινωνία μετά. Γι' αυτό ζητάει προσλήψεις μετά, προφανώς. Και θα δούμε. Δεν μου λέτε, Υπουργέ μου, εχθές σας άκουσα να μιλάτε για αυτή την ιστορία που έγινε στο Πανεπιστήμιο με τον Φορτσάκη και με την Σύγκλιτο και τα επεισόδια. Όταν λέτε οι τραμπούκοι, οι περαστικοί, οι ξένοι, οι ξενόφερτοι, οι έτσι αλλιώς και εσείς και του Φορτσάκη, ας πούμε, λίγο οι αντιδράσεις που είναι λίγο κυκλοθυμικές, λίγο επιθετικές, τώρα αυτό δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά? Γιατί λέμε την αλήθεια. Εγώ είπα στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος προστατεύει την διοικητική αυτοτέλεια των πανεπιστημίων και την ελευθερία εκεί από το κράτος. Και το κράτος εδώ και κάποια χρόνια, πολλά, όχι τώρα που είμαι εγώ στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, απέχει. Μάλιστα, επί των ημερών μας δίνουμε περισσότερες αρμοδιότητες στο πανεπιστήμιο. Π.χ. τους δώσαμε την αρμοδιότητα από την 1η Ιανουαρίου να αποφασίζουν χωρίς τη δική μας υπογραφή μόνοι τους τα μεταπτυχιακά τους. Απελευθερώνουμε την έρευνα από την ενιαία αρχή πληρωμών. Μειώνουμε τη γραφειοκρατία. Εμείς να αξιολογούμε και να χρηματοδοτούμε. Τίποτα άλλο να μην κάνουμε. Είναι η άποψή μας εδώ. Ακούστε. Υπάρχει αυτό και απ' την άλλη υπάρχει μια παραβίαση της διοικητικής αυτοτέλειας από περαστικούς. Και δεν περαστικούς. Φοιτητές είναι. Φοιτητές είναι. Αυτό είναι συνταγματικός ανεπίτροπος. Φοιτητές είναι. Μπορεί να μην επιτρέπεται να είναι εκεί μέσα, αλλά φοιτητές είναι. Ναι, αυτός που θα συμμετάσχει ορίζεται από τον νόμο. Αν υπάρχει ανάγκη μιας φοιτητικής συμμετοχής, να το δούμε. Ο πρωίτερης Πανεπιστημίου Παναθηναίων έλεγε να μας δώσετε τις απόψεις σας, να τις κουβεντιάσουμε. Άλλο αυτό. Άλλο ανοίγω την πόρτα και μπαίνω και διαλύω τη συνέδρια. Υπουργέ μου, ξέρεις, επειδή το Πανεπιστήμιο το ξέρεις καλύτερα από μένα. Είναι προσβολή του Συντάγματος. Ναι. Και τη νομιμότητα τη κοινή. Υπουργέ μου, δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Δεν έχει προσεχθεί, κύριε Καμπουράκη. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα όμω. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Γιατί δεν, άμα βάζει το πανεπιστήμιο και στην εκπαιδευτική διαδικασία το γράμμα του νόμου, δεν βγάζει άκρη. Εσύ είσαι πολλά χρόνια στο πανεπιστήμιο. Εγώ έχω φύγει εδώ και 25 χρόνια. Ποιο γράμμα του νόμου? Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα. Σα μιλάω για το Σύνταγμα εγώ. Σα λέω ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος, για το οποίο έχει γίνει τόσο θόρυβο, ορίζει να μην συμμετέχει το κράτος στη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Να απέχει. Ορίζει χώρο ελευθερίας. Και τον παραβιάζει η κοινωνία με τους περαστικούς αυτό το χώρο ελευθερίας. Μισό λεπτό. Εντάξει. Αυτή την αντίφαση επισημαίνω. Συμφωνούμε. Όχι για να κάνω θεωρία. Για να υποστηρίξουμε τις αποφάσεις του Κυπρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και των άλλων Πριτάνιων. Εσείς έχετε την άποψη μας. Έχετε λοιπόν την άποψη ότι οι άνθρωποι αυτοί από τη στιγμή που μπήκαν στη Σύγκλιτο ή που θα ξαναμπούνε, αν ξαναμπούνε. Δεν ξέρω αν θα ξαναμπούνε. Λέω αν, και εφόσον. Αν και εφόσον.
ότι πρέπει να επέμβει η αστυνομία και αυτό να τους στείλει να σπούν σε εισαγγελέα. Κοιτάξτε, έχω πολύ ορατή, επειδή είμαι εκπαιδευτικός και πανεπιστημιακός, πολύ καθαρή τη γραμμή που αν κανείς την περάσει, περνάει στην υπερβολή και πυροδοτεί εξελίξεις. Αυτό σας λέω λοιπόν, ότι και η δηλώση Τραπούκη είναι περαστική, είναι πάνω από τη γραμμή. Ακούστε να δείτε. Θέλει τρόπο, δεν θέλει κόπο το πανεπιστήμιο. Το είπα και στη Βουλή αυτό όταν ξεκίνησε αυτή του είδους η κινητοποίηση. Δεν το λέω πρώτη φορά χθες στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. Δεν είναι το πανεπιστήμιο ή τα ΤΕΗ χώρος για να κάνει αυτός που περνάει απ' έξω ή που είναι βίαιος και θέλει με την δύναμή του, τη φυσική του δύναμη, επειδή δεν υπάρχει καμιά μορφή προστασία, να διαλύει τα όργανα. Εντάξει, δεν είναι αυτοί που παίρνουν απ' έξω, κατά πλειοψηφία είναι φοιτητές. Φοιτητές παρατάξει, ρε παιδί μου. Και επειδή ένας εργάζεται στο πανεπιστήμιο, είναι φοιτητής, κάνει ό,τι θέλει. Όχι βέβαια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν λέτε περνάει απ' έξω, όταν λέτε περνάει απ' έξω. Να ξεκαθαρίσετε μια γραμμή πλεύσης. Και πάντως, κύριε Υπουργέ, τώρα είναι λίγο θράσος να τα βάζει κανείς με ένα συνταγματολόγο, αλλά αυτό το άρθρο 16 του συντάγματος που επικαλεστήκατε λέει και άλλα πράγματα μέσα. Λέει και ότι το κράτος έχει αποστολή και έχει υποχρέωση να παρέχει παιδεία. Αυτά τα αποσιωπάτε. Δεν τα αποσιωπάτε, αλλά αυτά δεν τηρούνται, θέλω να πω. Όχι, αφήστε. Χθες, μάλιστα, στην ίδια συνεδρίαση που είπα. Λέει και άλλα λοιπόν το άρθρο 16 του συντάγματος. Επισήμανα την υποχρηματοδότηση λόγω της κρίσης και υπογράμμισα τον άθλο που γίνεται στην παιδεία και στην υγεία κυρίως. Τον άθλο που γίνεται να μείνουν όρθιες οι δομές του κοινωνικού κράτους παρά τον 7ο χρόνο της ύφεσης. Και εκεί, κύριε Οικονομέα, κύριε Καμπουράκη.